Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα και η μεγάλη κάθοδος των ετεροδημοτών στις πατρογονικές τους εστίες. Η κίνηση στους επιβατικούς σταθμούς του ΚΤΕΛ ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, με τις εικόνες των αφήξεων να θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Η κίνηση αυτή μπορώ να σας πω ότι ήταν πριν από μία πενταετία περίπου. Τέτοια κίνηση είχαμε να δούμε μία πενταετία. Δηλαδή ούτε το 18 και το 19 δεν είχαμε τέτοια νούμερα πληρότητα στα λεωφορεία. Υπάρχει ασφάλεια, εννοείται, υπάρχει ασφάλεια. Συμπεριτείται ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ΚΤΕΛ, όταν χρειάζεται, βάνει επιπλέον δρομολόγια για να καλύψει το βατικό κοινό. Πολλοί κόσμος κατεβαίνει, έξτρα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι στο 95%, δηλαδή κατά μέσο όρο τα λεωφορεία μεταφέρουν γύρω στα 45 άτομα από τις 49 θέσεις. Ήδη το ΚΤΕΛ Νομού Ηλίας έχει ναυλώσει δεκάδες έκτακτα δρομολόγια από την Αθήνα και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας, αφού η ζήτηση των εισιτηρίων και η επισκεψιμότητα τη φετινή χρονιά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι περισσότεροι τήρησαν το έθιμο που θέλει Πάσχα στο χωριό και Χριστούγεννα στην πόλη. Πάσχα στο χωριό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πώς ήταν ο δρόμος, είχε πολλή κίνηση? Όχι, καθόλου. Δεν είχε κίνηση. Ήρθαμε από Τρίπολη και δεν είχε καθόλου κίνηση. Από Αθήνα. Για να κάνετε Πάσχα στο χωριό. Ναι, βέβαια. Τι να κάνουμε. Για να κάνετε Πάσχα στο χωριό, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Με τους γονείς. Είχε πολλή κίνηση. Όχι, καθόλου. Τα δρομολόγια είναι αυξημένα σχεδόν κάθε μισή ώρα. Κάποιες φορές και ένα τέταρτο έχουμε δρομολόγιο νέο για την πρωτεύουσα. Εξυπηρετούνται όλα τα χωριά και πάνε και κάποια λεωφορεία από Τρίπολη για να εξυπηρετήσουν και την άλλη μεριά του νομού, Ζαχάρο, Κρέστενα, Γενιτσοχώρη, Θολό κτλ. Είχε πάρα πολύ αστυνομία, είχε πάρα πολύ τροχέα, αλλά επειδή φύγαμε με το πρώτο πρωινό, ήταν πάρα πολύ νωρίς, δεν βρήκαμε σχεδόν καθόλου κίνηση. Μετά από 20 λεπτά ο επόμενος που έφυγε και μέχρι τώρα έχει μεγάλες ουρές, ταλαιπωρία. Άξιζε τον κόπο. Οι επισκέπτες έρχονται, τα δέματα όμως για συγγενείς και φίλους φεύγουν. Και φέτος, αν και σε πολύ μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εκατοντάδες δέματα, ακόμα και με τον παραδοσιακό Βελία, ταξίδεψαν από την ηλιακή γη σε κάθε σημείο της χώρας. Πηγαίνουν στην Αθήνα με δέματα λόγω των ετεροδημοτών που δεν θα μπορέσουν να κατεβούν. Βέβαια είναι πολύ λιγότεροι. Άλλες χρονιές είχαμε πολύ περισσότερα δέματα, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος κατεβαίνει στον νομό και γι' αυτό δεν έχουμε και τόσο μεγάλη ζήτηση σε δέματα.